Καλησπέρα λοιπόν και απόψε, ακόμα ένα τέτα τέτ ξεκινάει. Βρισκόμαστε στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Μας φιλοξενεί λοιπόν η Ένωση. Μαζί μας είναι ο Χρυσόστομος Ψέλλας. Όπως χαριτολογώντας λέει ο Νίκος Γιορδανής, το Α και το Ω της Ένωσης, δηλαδή αυτός πλέον θα είναι ένας καφενειακός τίτλος που σου δίνουμε, Χρήστο. Δεν θέλω να μου απαντήσεις αυτό τον τίτλο, αλλά είναι ο τίτλος σου, πιστεύω. Τον έχεις αποκτήσει μετά από πόσα χρόνια στην Ένωση? Είμαστε από το 2014. Εκλεγμένοι από το 2014. Δεν είναι πολλά. Στο μυαλό μας είναι μπορεί και περισσότερα, αλλά είστε μόνο 8 χρόνια στην Ένωση, έτσι? Ναι, έχουμε μπει στην τρίτη τετραετία πρόσφατα, μόλις ο πρώτος χρόνος της τρίτης τετραετίας. Πολιτικά, επειδή είσαι ένα πολιτικό, νομίζω ότι είναι υποβάθμιση του θεσμού το ότι στις τελευταίες εκλογές δεν είχατε αντίπαλο. Γενικά από τότε που είναι δεν είχαμε αντίπαλο. Και ναι. Το 2014 και το 2015.
μάλλον πριν είχαμε, αλλά μετά όταν ξεκινήσαμε δεν έχουμε αντίπαλο, όχι, δεν είναι υποβάθμιση. Πιστεύω ότι βλέπουν το έργο που έχει προσφέρει η Ένωση και όταν βλέπουν τα σωματεία, ξέρουν τι έχει προσφέρει αυτή η διοίκηση στα σωματεία, το σκέφτεται άλλο δύο φορές να βρεθεί απέναντι. Τόσο σύντομα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα δηλαδή στην εξαετία ή στην οχταετία, να μην κατέρχεται δεύτερη παράταξη. Να σας πω ότι το επίπεδο της Ένωσης, η διοίκηση Διακοφώτη το έχει ανεβάσει πάρα πολύ σε σχέση με όλες τις ενώσεις και το έργο που έχει γίνει και η στήριξη στα σωματεία. Μπορώ να σας πω τώρα απλά ότι όταν αναλάβαμε το 2014 υπήρχαν 66 ενεργά σωματεία και μέσα στην κρίση, χωρίς καμία κανονική βοήθεια, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύναμη 84 σωματεία, 77 ενεργά. Γιατί κάποια σωματεία σταματάνε έρθει. Δηλαδή έχουμε 13 ενεργά παραπάνω, δηλαδή ένα περίπου 20%. Έχουμε μια αύξηση, ενώ άλλες ενώσεις υπάρχει καθοδική πορεία προς τα σωματεία. Και δυστυχώς από εδώ και πέρα θα είναι ακόμα δυσκολότερα για τα σωματεία σε όλη την Ελλάδα, με αυτά που γίνονται τελευταία, θα τα πούμε και αυτά. Απλά η Ένωση ήταν δίπλα στα σωματεία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ειδικά την περίοδο του COVID. Εν γνώση μας, υποβαθμίσαμε το πρωτάθλημα με μοναδικό γνώμονα την. Εννοείς για τις δύο κατηγορίες. Ναι, με γνώμονα την οικονομική σωτηρία των ομάδων. Τα ξεχνάνε εύκολα ορισμένοι που λένε, μα είναι πρωτάθλημα, έχει υποβαθμιστεί. Εν γνώση μας, το είχαμε πει και να σου πω και η δικιά μου άποψη ήταν ακόμα περισσότερο να υποβαθμιστεί, να μην έχουμε μετακινήσει στα σωματεία. Γιατί ήταν πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο που την ξεχνάμε. Δεν υπήρχαν έσοδα για τα σωματεία από πουθενά. Όχι, δεν υπήρχαν έσοδα και στην κοινωνία ολόκληρη. Δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Απλά το συνδυάζω στα σωματεία που αυτό θέλαμε εμείς να μείνουν ζωντανοί οργανισμοί. Και είχαμε πει για δύο χρόνια, καλά το στοχεύσαμε. Η μία είχε διακοπεί το πρωτάθλημα που δεν λογίζεται. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά και επανερχόμαστε στην κανονικότητα από την επόμενη χρονιά σε πρωτάθλημα ενός ομίλου για την Α κατηγορία. Σε αναβατσμένο πρωτάθλημα. Πάντως χαίρομαι που το αντιλαμβάνεις ότι ήταν αντιποδοσφαιρικό και το κάνεις εις γνώση σου σαν ένωση. Το είπα. Ναι, γιατί η διαβούλευση είναι αυτή ότι. Ήταν η μόνη απόφαση ώστε να μείνουν σωματεία ζωντανοί οργανισμοί. Εμείς είμαστε στο πλευρό του παράγοντα που σκέφτεται πώς θα πάει ταξίδι, πώς θα κατέβει να πληρώσει τα έξοδα ενός αγώνα και να μείνει ζωντανός οργανισμός στο σωματείο του. Πολλοί μιλάνε εύκολα, ακόμα και από κάποιες προτάσεις που έρχονται από διάφορους πώς να διαμορφωθούν τα πρωταθλήματα. Το μόνο εύκολο. Ποια είναι η πιο ακραία πρόταση που έχεις ακούσει, και καφενιακά, έτσι. Το μόνο εύκολο είναι να το κάνουμε Champions League. Και 12 ομάδες η Α κατηγορία και ένα όμιλο η Β, 14 ομάδες να είναι δυνατά πρωταθλήματα και όλοι οι άλλοι στη Γ. Οικονομικά δεν θα αντέξουν τα σωματεία. Ναι. Υπάρχουν μετακινήσεις, υπάρχουν η Β κατηγορία που είναι, προσπαθούμε να είναι με μία μετακίνηση και δύο στον ένα όμιλο και πάλι υπάρχει δυσκολία. Αντιλαμβανόμαστε, το βλέπουμε, δεν είναι όλα τα σωματεία να έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν 4 και 5 μετακινήσεις. Γι' αυτό είμαστε και εμείς Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, όπως το λέει η ονομασία, είμαστε για όλα τα Δωδεκάνησα και έτσι με αυτό το μάτι βλέπουμε όλα τα σωματεία. Είτε είναι στην Α κατηγορία είτε στην Γ. Αλλά με γνώμονα να είμαστε δίπλα στον παράγοντα, ναι. Και να προσπαθούμε να μειώσουμε. Τώρα το πιάσαμε απευθείας, αλλά δεν είχαμε έσοδα. Αλλά κάναμε τρομερές ενέργειες ώστε να βοηθούν τα σωματεία με διάφορους άλλους τρόπους. Δηλαδή, η Blue Star, χορηγός μας από το 2014, παραμένει δίπλα μας 50% όλες τις μετακινήσεις. Δεν έχουμε να επιδοτήσουμε, μειώσαμε όμως. Για τις ενέργειες που ήταν. Μην νομίζετε ότι ήταν εύκολο, αλλά πήγε οργανωμένα η Ένωση στην Blue Star και στέκεται δίπλα μας κάθε χρόνο. Είναι μια μεγάλη βοήθεια για τα μετακινούμενα, για την Α κατηγορία, για την Β και τα μετακινούμενα σωματεία. Κάναμε ενέργειες και για αεροπορικές εταιρείες. Αλλά δεν βγήκανε. Μπορεί να μην ήταν, εμείς τις κάναμε τις ενέργειες όπως ήταν. Δεν βγήκανε, αλλά προσπαθούμε να μειώσουμε. Όπως έχουμε πάλι αυτό το πρόβλημα με την συγκοινωνία στην Κάρπαθο. Μπορεί να μην βρήκαμε στο εισιτήριο το τέτοιο, αλλά αλλάξαμε το δρομολόγιο ώστε να μπορεί να ο Ποσειδώνας να μπορεί να μην κάνει διανυκτέρευση πάνω από μία μέρα
Δύο και τρεις έλεγαν. Ή τουλάχιστον αν την κάνανε επιλογή του. Και πάλι, ναι, και πάλι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα φέτος. Θα βοηθήσουμε ώστε να επανέλθει το δρομολόγιο της Καρπάθου Σαββάτο και να, μπορεί, και να έχει ομάδα να επιστρέψει με το καράβι το βράδυ. Αυτή τη στιγμή έχει βγει ότι είναι Κυριακή, το οποίο δεν μπορεί να μετακινηθεί η ομάδα, δεν έχει να επιστρέψει. Mm. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό, υπάρχουν τέτοια προβλήματα, η νησιωτικότητα που λέμε, που είμαστε δίπλα στα σωματεία, ώστε να τους βοηθήσουμε στα προβλήματα αυτά. Και είναι αρκετά για τα νησιά, είτε να πάνε ομάδες σε διάφορα νησιά από εδώ, είτε να έρθουν στη Ρόδο. Και πάντα ο γνώμονας είναι να μπορούν να έρθουν αυθημερών και να φύγουν. Το κόστος να είναι το μικρότερο. Και αυτό είναι και για τα σωματεία που πάνε στη ΚΟ, που πάνε στην Κάρπαθο και ανάποδα. Χρήστο, πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα? Σήμερα που μιλάμε, σήμερα που παίζει η εκπομπή, θα σου πω, είναι 23 του μήνα, 23 Οκτώβρη. Μην κοιτάσουμε με φανελάκια επειδή έχει καλό καιρό, έχει κρύο έξω. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα σε όλη την Ευρώπη. Στη Λατινική Αμερική, στην Ουγκάντα, στην Αφρική, στην Ασία παίζουν όλες οι κατηγορίες. Στην Ελλάδα δεν παίζει καμία κατηγορία, πουθενά. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι, επειδή δεν παίζουν για τα τοπικά, μπορεί να είναι η πρώτη ιστορικά φορά που συμβαίνει αυτό. Ναι, στο πρόσφατο έτσι, αυτό είναι πρώτη φορά έχει πάει τόσο πίσω σε όλη την Ελλάδα. Και ούτε εγώ θυμάμαι να έχει σε όλη την Ελλάδα πίσω τόσο πίσω. Να πούμε πρώτα πότε ξεκινάμε και μετά μπορούμε να αναλύσουμε για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η Α κατηγορία ξεκινάει 29-30 Οκτωβρίου μαζί με την πρώτη φάση του κυπέλου. Είναι δικιά μας η επιλογή αυτή ή είναι για όλη την Ελλάδα στα τοπικά? Στα τοπικά έχει πάρει απόφαση η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ναι. Είχε πάρει για αναστολή, έτσι, για να συζητάμε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, αναστολή των πρωταθλημάτων για το Μητρό. Στην πρόσφατη Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίστηκε να δοθεί η άδεια στις ενώσεις να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Ωραία. Και υπάρχει και η έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Εντεκάτου που θα είναι η τελική απόφαση. Πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει, αλλά θα τα πούμε εκεί τι πρόκειται να γίνει. Οπότε κάθε ένωση προγραμματίζει τώρα, πριν δύο μέρες ήταν, προγραμματίζει πότε θα ξεκινήσει τα πρωταθλήματά της. Άρα έχει την επιλογή κάθε ένωση, μπορεί δηλαδή και αυτό και ναι, σήμερα που μιλάμε να έχει αγωνιστική μπορούσε, σε κάποια ένωση. Ναι. Επειδή ήταν Πέμπτη, αναγνωρίζουμε ότι εμείς. Σε δύο μέρες δεν γίνεται. Να ναι. Μετακινηθούν σωματεία, η νησιωτικότητα που λέμε πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη. Ότι πρέπει να προγραμματίσουν, ναι, να μετακινηθούν, ναι. Να δουν τα δρομολόγια, να πάρουν τις άδειές τους. Γι' αυτό μπήκε μια εβδομάδα μετά. Αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλαδή ενδεχομένως σήμερα να έχουμε αγωνιστική. Ναι, παίζουν. Έχουν βγει. 29-30 είναι για την Α κατηγορία και το κύπελο. 5-6 Νοεμβρίου είναι η Β, όμιλος Ρόντο, όμιλος Νήσων και η Γ κατηγορία. Και από 12 του μηνός ξεκινάνε και οι υποδομές. Οπότε είμαστε σε full ρυθμό από τις 12 Νοεμβρίου όλα τα πρωταθλήματα που είχε ευθύνη η επιτροπή μου να είναι στο κύπελο. Γιατί άργησε τόσο πολύ? Λοιπόν, όπως πιστεύω κανένας πια να μην ξέρει τις ενέργειες του Υφυπουργού Αθλητισμού του κ. Βιεννάκη με το Μητρό, όπως ήρθε ο κάθε υπουργός θέλει να αφήνει το στίγμα του χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ή να έχει συζητήσει πρώτα με την εκάστοτε ομοσπονδία, είναι αυτό το Μητρό. Το Μητρό, να σου πω ότι αν... Να το πάρουμε από την αρχή τι είναι το Μητρό, για να καταλάβουμε μέχρι και κάποιος που δεν το έχει αποσαφηνίσει στο μυαλό του. Ο νέος αθλητικός νόμος, λοιπόν, που ψηφίστηκε στη Βουλή, προβλέπει ότι όλα τα σωματεία πρέπει να εγγραφούν στο Μητρό για να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν, να αγωνίζονται και να υπάρχουν. Και να υπάρχουν. Συν να έχουν τη χρηματοδότηση αν δίνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εμείς δεν έχουμε θέμα ότι για να πάρουν χρήματα τα σωματεία που από το 2010 δεν είχαν πάρει, να βάλει όποιες προϋποθέσεις θέλει η κυβέρνηση, όποιες προϋποθέσεις θέλει, ναι. Αλλά δεν μπορεί το αγωνιστικό κομμάτι να κρίνεται από ένα νόμο ή από την πολιτική ηγεσία. Το σωματείο. Αυτή τη στιγμή με το Μητρό, αν ισχύσει, γιατί προσωρινά μπήκε στον πάγο, να το ξαναδούμε πάλι τον Ιούνιο μπροστά μας, δεν μπορεί ένα σωματείο να κερδίσει την άνοδο ή η σωτηρία του στον αγωνιστικό χώρο και για κάποιο λόγο να έχει κάνει λάθος ο λογιστής και ο δικηγόρος και αντί να βρίσκεται είτε στην ανώτερη κατηγορία είτε στην κατηγορία που είναι, να
να διαγράφεται. Εδώ κάτι δεν είναι. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αντίδραση από τον ποδοσφαιρικό κόσμο, για να καταλάβουμε, ο κύριος Αβγενάκης τι έλεγε, ότι τώρα, σήμερα, τα σωματεία που δεν κατέθεσαν για την εγγραφή του στο Μητρό ή που κατέθεσαν λάθος, θα διαγραφούν. Ναι, δηλαδή, φέτος τώρα κάνει, δεν θα παίζανε. Ναι, το δεν, είχε κάνει μια παράταση, μια υποχώρηση ότι αυτά που δεν θα καταθέσουν θα μείνουν σε αδράνεια για ένα χρόνο. Δεν θα διαγραφούν αυτόματα όπως έλεγε ο αρχικός νόμος. Α, δεν θα είναι Γιάννης, θα είναι Γιαννάκης. Και αυτό, λοιπόν, θα έχουν αδράνεια, αλλά 6 μήνες για να τα καταθέσουν. Να το δούμε, γιατί λέει δώσαν πολλές αναβολές. Αυτός ο νόμος μπήκε το 2020 στην περίοδο του COVID. Έτσι. Στην περίοδο του COVID ζητούσε από τα σωματεία να τρέξουν να κάνουν το Μητρό. Την περίοδο που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει έξω, που είχε, και σας λέω συγκεκριμένα, ότι υπήρχε πρόεδρος που είχε σε χαρτί τρίμηνη άδεια από τη δουλειά του λόγω ευπαθής ομάδας να μην μετακινείται, και τον έχω πετύχει σε, τον πέτυχα τότε σε υπηρεσίες να τρέξει και να φτιάχνει τα χαρτιά για τον Μητρό. Για τον Εδώ Μητρό. Πέρα, δικό μας. Να τρέχει να κάνει τα αυτιά. Δίνει την πρώτη, υποχρεωτικά έπρεπε να δώσει παράταση. Και μας πιάνει, μα έδωσα παράταση από την περίοδο του COVID. Αλλά την παράταση εκεί την έδωσε γιατί είχε βγει ένας νόμος να μοιράσουν κάποια λεφτά που ήταν συγκεκριμένο το ποσό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μόλις σε όλη την Ελλάδα είδε τα σωματεία που φτάσανε σε ένα επίπεδο, ήταν αυτά τα λεφτά, σταματάει εκεί η επιχορήγηση, μοιράζει αυτά που ήθελε να μοιράσει. Μετά πήγαμε στο άλλη μια φορά 1500 ευρώ, το 22 τίποτα και περιμένουμε. Α, για τέτοια ποσά μιλάμε. Ναι. Δηλαδή οι ενισχύσεις είναι 1000-1500. Και τώρα με την εγγραφή των περισσότερων σωματείων, εγώ πιστεύω πάνω από 500 ευρώ δεν θα είναι, μακάρι να είναι παραπάνω. Πιστεύω ότι δεν θα είναι, και τα έξοδα όμως για να δημιουργηθούν αυτά, βάλει λογιστές, δικηγόρους, χάσει μωρών εργασία, ναι, αυτό πήγα να σου. Και όλα αυτά είναι τριπλάσια. Και αυτό το Μητρό θα πρέπει να το επικυρωποιεί κάθε χρόνο. Δεν είναι μια φορά γράφτηκα και τελείωσε. Κάθε χρόνο θα πρέπει να ξανακάνει την εγγραφή του στο Μητρό για να μπορεί να υπάρχει. Κάθε χρόνο είναι η διαδικασία. Κάθε χρόνο είναι η διαδικασία. Αυτές λοιπόν. Δηλαδή, αν ένα χρόνο μετά από χι χρονικά. Υπήρχαν σωματεία, Γιώργο, που εγγραφήκαν μία χρονιά, δεύτερη, και τώρα ήταν εκτός. Στην τρίτη χρονιά ήταν εκτός ή το ανάποδο. Ήταν την πρώτη, τη δεύτερη δεν ήταν, ξανακάναν την επόμενη με όλη αυτή τη διαδικασία.
Από όσο ξέρουμε, τα έγγραφα που χρειαζόντουσαν για την εγγραφή στο Μητρό ήταν περισσότερα από 50. Λοιπόν, για την πρώτη εγγραφή. Μιλάμε για τον Απρίλιο-Μάιο του 20. Ναι. Που υπήρχε, να θυμίσουμε την εποχή εκεί, ήταν η βαθιά πανδημία. Ήταν κλειστές όλες οι αρμόδιες διοικητικές δομές, δικαστήρια, λογιστικά γραφεία, ομοσπονδίες. Θυμόμαστε, ναι. Ενώσεις, αναστολή, όλα αυτά. Όλα, ναι. Ήθελε 64. Χαρτιά. Πώς γίνεται να θέσει 64 χαρτιά για μένα, δηλαδή δεν πρέπει να είναι απλοποιημένη τουλάχιστον αυτή η διαδικασία. Φτάσαμε μετά από διαβουλεύσεις το 22, πήγανε στα 16. Απλά. Ναι, αυτό το 22 θέλει 16 χαρτιά. Το θέμα όμως η διαδικασία είναι, δεν είναι απλά τα χαρτιά, είναι μέχρι να ταυτοποιηθούν αυτά να γίνουν σε τι υπηρεσίες πρέπει να πας, πόσο πρέπει να τρέξεις. Και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν ήταν έτοιμη να αντέξει αυτόν τον όγκο. Υπάρχει ομάδα που έχει πήγει ο φάκελος την πρώτη φορά, ναι. Την πρώτη φορά κανονικά, την απορρίψανε για θέμα του προπονητή, που εκεί πρέπει να πούμε εγγραφή που έπρεπε να ήταν εγγραμμένο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Του είπαν τι ήταν αυτό το θέμα, όταν τον ειδοποιήσανε, okay, το θεραπεύει, τα ξαναστέλνει και το απαντήσανε, έχουν λήξει τα χαρτιά, πρέπει να τα ξανακάνουν από την αρχή. Γιατί το απαντήσανε μετά από 5 μήνες, μετά από 6 μήνες. Αυτά οι θεωρήσεις είναι για κάποιους μήνες που ισχύουν. Δηλαδή του είπαν ότι έκλειξαν επειδή εκείνοι άργησαν να απαντήσουν. Ναι, ναι, σε αυτό είναι πολλές φορές. Έχει σωματεία που κάνανε 4 και 5 προσπάθειες. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν ήταν έτοιμη να αντέξει αυτόν τον όγκο. Επειδή βγαίνει ο υπουργός και λέει όλες. Και δεν λάβαναν υπόψη την ημέρα κατάθεσης, αλλά την ημέρα εξέτασης. Ναι, ας πω, αυτή ήταν σωστά, με πραγματικά περιστατικά που υπάρχουν και ποιες ομάδες είναι και τι αντιμετωπίσαν. Πάμε σε ένα θέμα των προπονητών που πήγε ξαφνικά ότι πρέπει να είναι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπήρχαν πολύ λίγοι προπονητές που δεν ήταν, για τον ΑΒ λόγο. Ξεκινήσαν οι προπονητές, αλλά για να πάρουν αυτή την άδεια εξασκήσεως, η Γενική Γραμματεία τους απαντούσε μετά από μήνες. Οπότε τα σωματεία δεν μπορούσαν. Και ας πω και ένα γεγονός, κάποια σωματεία χρησιμοποίησαν εδώ 2 και 3 φορές τον ίδιο προπονητή. Και μπορώ να σου πω ότι μπορεί να ήταν και με την. Να του συμβούλεψε και η Γενική Γραμματεία. Δεν ήταν έτοιμοι. Δεν είχαμε εκείνη ώστε να εγγράψουν προπονητές και να μπορέσει η ομάδα να τρέξουν αυτό το κομμάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Μία ομάδα, ένα σωματείο, γιατί να μην θέλει να εγγραφεί μόνο για το πολύπλοκο της διαδικασίας. Για να σου κάνουμε και λίγο την άλλη πλευρά. Ναι. Ή μήπως μπορεί να μην ήθελα να εγγραφούν και για άλλο σκοπό. Καταρχήν θα πάμε ότι ο υφυπουργός λέει ότι το έκανε για να διαγραφούν τα παράνομα σωματεία. Είναι ξεκάθαρο στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παράνομο σωματείο. Πώς ορίζεται ένα παράνομο σωματείο στο μυαλό του υφυπουργού? Δεν ξέρω, στο μυαλό του υφυπουργού, γιατί του ζητήσε η ελληνική προσφυγή μου πολλές φορές να πει έστω και να βγει και να πει
ότι είναι παράνομο και τους χρησιμοποιούν για τις εκλογές. Τι εννοούσε, ότι κρατάμε σωματεία και οι κάθε ένας τα χρησιμοποιεί μόνο για εκλογές. Στο ποδόσφαιρο όταν υπάρχουν αυτά τα σωματεία όμως. Ούτε ένα σωματείο σε καμία ένωση, έστω ποδόσφαιρο είναι ξεκάθαρο. Για να συμμετέχει σε γενική συνέλευση ένα σωματείο, μιλάμε πριν, πρέπει τον τελευταίο την προηγούμενη ποδοσφαιρική περίοδο να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Έστω και πράγμα, που είναι. Οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Ναι. Και τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο να συμμετέχει με τουλάχιστον 18 ποδοσφαιριστές, να έχει δηλώσει συμμετοχή. Ποιο σωματείο συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Πολύ δύσκολο. Αυτή η δικαιολογία είναι μόνο για να ακούγεται στον κόσμο και να λέει παράνομα σωματεία. Δεν υπάρχει ένα σωματείο και καλούμε πιάστε το 12 που είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει σωματείο που να μην συμμετέχει σε πρωτάθλημα και να το χρησιμοποιεί η εκάστοτε διοίκηση ένωση μόνο για εκλογικές διαδικασίες. Οπότε αυτή η καραμέλα δεν υπάρχει περί νομιμότητας. Λόγω της κόντρας που υπάρχει με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προσπάθησε να την αφήσει απ' έξω σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Εάν υπήρχε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με τις ενώσεις, με την περιφέρεια, με 4 χαρτιά, 5 μπορούσε άνετα να γίνει οτιδήποτε. Να πάρει αυτά που πρέπει, χωρίς να ταλαιπωρείται. Υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει Υπουργείο, δεν θυμάμαι το όνομα του Υπουργού, που έχει φτιάξει τα πάντα που μπορεί να τα λύσει με την τεχνολογία, που μπορούσε, που μπορούσε να κάνει μια συνεργασία μαζί και να απλοποιήσει τα πράγματα. Και αντιμετωπίζει τις τεραστεχνικά σωματεία σαν εταιρείες. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ πάει η πολιτική της κυβέρνησης, έτσι. Αντιμετωπίζει πια τα τεραστεχνικά σωματεία σαν εταιρείες, όχι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ήταν μέχρι τώρα και λέγαμε έλα είμαστε μια να στηρίξουμε το χωριό μας, να στηρίξουμε τα νησιά μας, να στηρίξουμε και να μείνει ζωντανός οργανισμός. Εδώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ισιωτικότητα, για τα μικρά σωματεία. 5-10 σωματεία είναι okay, μπορεί να αντέξουν τα πάντα αυτά να τρέξουν, έχουν ανθρώπους οι άλλοι. Πώς ζουνε, δεν ξέρουν πώς ζουν αυτά τα σωματεία. Και τα αντιμετωπίζει πια σαν εταιρείες από εδώ και πέρα και θα το δείτε στην πορεία. Θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ τι εκτιμάς, ότι όλη αυτή η κόντρα είναι μια πολιτική κόντρα ή μια κόντρα που έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο υφυπουργός, ο συγκεκριμένος υφυπουργός έχει ορίσει ότι πρέπει να σηκώσει μια διαφορετική παντιέρα από την ΕΠΟ. Μήπως είναι από την ίδια την κυβέρνηση προέρχεται. Υπάρχει μια Γιατί αν είναι προσωπικό το ζήτημα, μπορεί αύριο να λυθεί. Με την απομάκρυνσή του ενδεχομένως. Υπάρχει μια κόντρα που είναι ξεκάθαρο ότι εμπλέκονται επιχειρηματίες το ποδόσφαιρο σε ανώτερο επίπεδο και την πληρώνουν τεραστεχνικά σωματεία. Δεν είναι η Super League 1 μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι καθόλου η Super League 1. Το τεραστεχνικό ποδόσφαιρο την πληρώνει για τις κόντρες που υπάρχουν στη Super League 1. Ξεκάθαρα. Γι' αυτό πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν έχει καμία σχέση. Έχω ζήσει αυτή τη στιγμή για τα πάντινα που συμβαίνουν, σας πω ότι η πρώτη ευθύνη έχει η Super League 1. Και στο διαχωρισμό, όταν ήταν ενιαία η διοίκηση, επειδή συμμετείχαμε τη Ρόδο σε μια διοίκηση της τότε ΕΠΑΕ ΑΒΓ Εθνική, ήταν ενιαία. Όταν έφυγε να δημιουργηθεί η Super League 1, πιάνουμε έτσι, αφήσαν όλα τα χρέη στις μικρές κατηγορίες, φτιάξανε μια καινούργια ένωση, μόνο η ομάδα της ΑΒ, την ονομάσανε Super League 1. Όλους τους υπαλλήλους με βαριά αποζημίωση έμεινε στις μικρές κατηγορίες, τα χρέη στις μικρές κατηγορίες, φτιάξανε μια νέα ένωση με την υποχρέωση κάθε χρόνο, με τότε συνεργασία, για να δείτε πώς συνεργάζονται τότε κυβερνήσεις, ότι θα δίνουν ένα μεγάλο ποσό, κοντά 3 εκατομμύρια κάθε χρόνο από τα έσοδα τους, θα τα δίνουν στη μικρή κατηγορία για να έχουν και αυτή η έσοδα που δεν έγινε ποτέ. Που δεν έγινε ποτέ. Αυτό είχε σαν κατάληξη ποιο, να δυναμώσει η Super League 1 και να διαλύσει όπως φτάνουμε η Super League 2, είτε ήταν με Football League είτε μόνη της, με τα έσοδα πενιχρά και να μην ενδιαφέρεται κανένας να λύσει αυτό το θέμα. Και τώρα μπλέξαν και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ας λύσουν πρώτα το επαγγελματικό εκεί που πρέπει, η Super League 1 με τη Super League 2 και να αφήσουν το ερασιτεχνικό απ' έξω. Τα περσινά έσοδα τη Super League 2 ποια ήταν, μια εκτίμηση, όχι ακριβές νούμερο. Δεν πιστεύω να πήραν πάνω από 30.000. Α, για τέτοιο ποσό μιλάμε. Βεβαίως. Δεν πιστεύω να πήραν πάνω από 30.000 με τίποτα.
Γιατί δεν δοθήκαν και τα λεφτά του στοιχήματος. Αυτό που, η προϋπόθεση που έγινε ένας όμιλος, που διαλύθηκε μόνο η Football και έγινε ένα Super League, ήταν και ένα ποσό που θα γινόταν από το στοίχημα, δεν έγινε καμία. Κρίνεις ότι έπαιξε ρόλο αυτό στην, στην πορεία των τελευταίων αγωνιστικών της περσινής Ρόδου? Βέβαια, πολλά παίξαν. Εντάξει, δεν είναι τις παρούς, μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά πολλά παίξαν έξω. Όχι, προσωπική μου άποψη ζητάω. Περίμενε μια ομάδα πολύ περισσότερα χρήματα. Πόσα περιμένανε στην αρχή της περσινής χρονιάς οι ομάδες και πήραν τελικά κοντά στα 30.000? Το αισιόδοξο σενάριο ήταν 300.000, το αισιόδοξο. Που δεν πίστευα, αλλά πίστευα ότι 200.000. Ναι, αλλά υπήρχε ένα ενδεχόμενο, δηλαδή όταν καθόταν στην αρχή της χρονιάς συζητούσαν για 300.000. Το στοίχημα, ναι, μιλούσαν για αυτό το ποσό. Συν τα τηλεοπτικά, συν οτιδήποτε. Τα νέα ποσό. Αλλά να φτάνει στις 30.000. Απίστευτο. Βεβαίως. Γιατί ξέρεις, το μέγεθος των χρημάτων που περίμενε μια ομάδα με το μέγεθος που πήρε στη Super League 2, μπορεί να μην το ξέρει. Ναι, και ο μέσος άνθρωπος δεν ασχολείται με αυτά. Βεβαίως. Κανένας δεν το πει. Μόνο αυτό. Εντάξει, κοντά σε αυτό που περίμενες, ίσως. Τίποτα. Ναι. Λοιπόν, Χρήστο, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε, θέλω να μιλήσουμε για πιο πεζά πράγματα. Δηλαδή για το κύπελο δωδεκανήσου, για το Super Cup, για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
Οπότε, Χρήστο, πριν πάμε στο στάτο κυπέλου, είχαμε και την κλήρωση πριν από μερικές εβδομάδες, όταν νομίζαμε ότι θα ξεκινήσει, και είχε έρθει εδώ και ο κύριος Μπαλτάκος. Ο ρόλος του κύριου Μπαλτάκου ποιος είναι? Αυτή τη στιγμή έχει εκλεγεί πρόεδρος της Ελληνικής Προσφυγικής Ομοσπονδίας. Δεν έχει πολύ καιρό, είναι κάποιους μήνες. Πιστεύω ότι το δείγμα του ήταν δυναμικός να διεκδικήσει τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου. Το καλό είναι ότι μπαίνει σε μια φάση που σταμάτησε η επιτροπή από την UEFA και τη FIFA. Οπότε μπορούν να λειτουργήσουν όπως δεν μπορούσε να το κάνει ο κ. Ραμμένος, που ήταν ένας αξιόλογος πρόεδρος, αλλά δεν κατάφερε να. Ήταν υπό επιτήρηση, να το πω. Ναι. Να το πω. Και η μεγαλύτερη αποτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όλων όσων ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και βασικά τη κυβέρνηση που ήταν ότι δεν στηρίξαν το Θεοδωρή του Ζαγοράκη. Το Ζαγοράκη, ναι. Κατέβηκε, είχε. Ποιος μπορούσε να πει όχι στο Ζαγοράκη? Δεν μπορούσε να πει κανένας με όλη αυτή την πορεία που είχε. Είτε άνοιγε πολιτικά όπου ανήκει, είτε όχι. Αλλά δεν το στήριξε η ίδια η κυβέρνηση και τον ανάγκασε να φύγει. Εκεί τώρα. Τον ανάγκασε, πιστεύεις? Ναι. Δεν μπορεί. Ενώ το στήριξε, ήταν επιλογή και έκανε πίσω όλο το ποδόσφαιρο ανάλογα να κατέβει. Και μετά δεν είχε κάνει μια συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού. Υποτίθεται είχαν ανοιχτά θέματα να τα λύσουν. Είδε κάποια θέματα, κάποια πράγματα και αποχώρησε. Πιστεύω ότι δεν το στήριξε ξεκάθαρα. Από εκεί πέρα τώρα, ο κ. Μπαλτάκος τώρα εκλέχθηκε, είναι δυναμικός. Πιστεύω ότι θα διεκδικήσει και θα ξέρει πώς να διεκδικήσει αυτά που πρέπει για το ποδόσφαιρο. Εμένα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας που είπαμε, πώς πρέπει να λειτουργήσω, αν τα τηρήσει, έτσι, γιατί είμαστε σε ένα στάδιο αναπροσαρμογής λειτουργίας χρηματοδότησης από την ΕΠΟ. Όλα αυτά που φέρανε, όλα αυτά τα γεγονότα που γίνανε και ακούνε όλη την ολιστική μελέτη και τι σημαίνει που λένε. Αυτό τι έγινε? Πήραν τα έσοδα από τις ενώσεις συναλλαγές που έχουμε με τη σωματεία, δελτία κτλ. Όλα πάνε στο ταμείο της ΕΠΟ. Η Ένωση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει το πρόγραμμά της το κοινωνικό ή προς τα σωματεία αυτό που έκανε και πέρυσι. Να σου πω κάτι, αν αυτό που έγινε φέτος γινόταν πέρυσι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη στήριξη προς τα σωματεία ύψους 45.000 ευρώ και θα σας αναλύσω πώς ήταν. Μιλήσαμε, μας δεσμεύτηκε πώς θα λειτουργήσει και αν που να έρθει και να προβλέπει έσοδα και για τα σωματεία μέσω από την ΕΠΟ, μέσω της Ένωσης, που είναι, έπρεπε να έχει γίνει. Ελπίζω να πραγματοποιηθεί. Περιμένω να δω έργα. Το πλάνο μου άρεσε. Έτσι. Είναι βέβαια λεφτά από αυτό που μας έχουν πάρει. Πρέπει να γυρίσουν, ναι, σου έλεγα τώρα. Πρέπει να γυρίσουν αυτά και η στήριξη μετά για κάθε Ένωση ανάλογα τα προβλήματα που έχει. Θα υπάρξει ένα πλάνο. Δηλαδή τώρα σαν Ένωση δεν διαχειρίζεσαι καθόλου χρήματα από αυτά που διαχειριζόσουν τόσα χρόνια? Ούτε από τα δελτία. Ούτε στο πέρα. Όχι. Αυτά πάνε απευθείας σε λογαριασμό της ΕΠΟ και η ΕΠΟ θα μας στέλνει το ποσοστό που αναλογεί. Κάθε πότε. Εντάξει, έχουν πει ότι το τηρούν μέχρι στιγμής. Όχι, το 40% έτσι, πριν από το ποσό που ήταν. Ναι. Πριν μπορούσε η κάθε Ένωση να αντιεπιχορηγήσουν, να κρατήσει αυτό το ποσό και να λειτουργήσει. Τώρα πάνε στο ταμείο και ανά 10 μέρες, 15 μέρες σου βάζει το ποσοστό που σε αναλογεί. Α, γίνεται δηλαδή κάθε 10-15 μέρες. Αλλά αυτό είναι ένα ποσό όμως, όχι όλο το. Ναι, είναι το 40%. Το ποσό που ήταν, που πιστεύω είναι μικρό για τις ενώσεις. Τώρα με αυτό το πλάνο που δεσμευτήκανε, απλά να το δούμε πώς θα λειτουργήσει, ώστε να μπορεί και η Ένωση να κάνει το πλάνο στήριξης για τα σωματεία. Φέτος η χρονιά από πλευράς Ένωσης δηλαδή είναι αναμονής. Περιμένουμε να δούμε και με το που δούμε το πλάνο της ΕΠΟ ότι τηρείται, θα κάνουμε και εμείς τους ανάλογους στήριξης προς τα σωματεία. Πότε θα το ξέρετε αυτό? Το πλάνο το ξέρουμε. Την υλοποίηση. Την υλοποίηση, ναι, πότε θα. Αυτό είναι, θα το δούμε. Δεν μπορώ να σου πω. Μπορεί να είναι σε 2 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο. Πιστεύω από την νέα χρονιά. Εσύ πότε εκτιμάς, ναι, αυτό πιστεύω, λέω. Δηλαδή, μέχρι την νέα χρονιά. Να έχουμε μια εικόνα, ναι. Η εικόνα ισχύει ότι θα έχουμε πάρει το πλάνο το δικό μας, θα δουν τα έξοδα, τι υπάρχει, τι ζητάμε εμείς, στήριξη στα σωματεία, στήριξη μετακινήσεις, ναι, ναι. Δύο ενωσιακά γήπεδα έξοδα,
η Ένωση δεν παίρνει καμία βοήθεια για τα ενωσιακά, δηλαδή να πληρώσουν σωματεία, δεν παίρνουμε από κανένα σωματείο λεφτά. Έχουμε υπάλληλο για τα ενωσιακά γήπεδα. Όλα αυτά είναι ένα πλάνο που θα πάει στην ΕΠΟ και έχουμε δεσμευτεί την ανάλογη στήριξη. Αυτό που η Ένωση δεν παίρνει χρήματα ισχύει και στις άλλες ενώσεις για τα ενωσιακά. Οι άλλες ενώσεις, περισσότερες ενώσεις είτε είχαν ένα και το χάσανε και δεν το λειτουργούν ή έχουν ένα ενωσιακό που ήταν. Έχουν και ενώσεις... πληρώνουν οι ομάδες για να μπουν μέσα. Ναι, έχει ομάδες βέβαια που πληρώνουν μίσθωμα ανάλογα τη χρήση του. Ναι. Εμείς από την πρώτη στιγμή που έχουμε αναλάβει είπαμε ότι μένουμε ότι θα στηρίξουμε τα σωματεία και μία από τις στήριξεις ήταν ότι δεν θα πληρώνουν τα σωματεία για τη χρήση τους. Τα έχουμε αναλάβει όλα εμείς και ξέρετε από το 2017 έχουμε δεύτερο νοσιακό γήπεδο με ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το έκανε ο Παναγιώτης ο Διακοφώτης, έτρεξε τη γραφειοκρατία αυτή, έφτιαξε γήπεδο, το βλέπουν εύκολο. Και όχι μόνο δεν είχαμε βοήθεια από κανένα. Πόσο κόστησε επί του συνόλου? Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ήταν 300.000 ευρώ που στηρίχθηκε. Τώρα η Ένωση για να γίνουν κάποια άλλα έργα βοήθησε όχι σε μεγάλο βαθμό. Απλά όμως που δεν το ξέρουν κάποιοι ότι για να υλοποιηθεί για ένα μικρό κομμάτι που έπρεπε να μας δώσει το Ταϊπέρ λόγω ότι αν περιμέναμε να γίνει μπορεί να παίρνουν 10 χρόνια να έχει παγώσει το έργο, το ενοικιάσαμε και κάθε χρόνο δίνουμε μίσθωμα για κάποια μέτρα ώστε να ολοκληρωθούν το... Τι μίσθωμα? Ασκετό είναι, ναι. Γύρω σε 1.500 το χρόνο. 1.800 το χρόνο κάπου εκεί. Το εξάμεινο, συγγνώμη. Το εξάμεινο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι ένα ποσό. Προσπαθούμε, βέβαια, δεν έχει. Προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο ώστε να μην κολλήσει το έργο. Και πέρασε αυτός. Ναι, βρήκαμε αυτό και προσπαθούμε και ολοκληρώθηκε, έτσι. Ένα ενωσιακό γήπεδο με ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Θα υπάρχει βελτίωση. Και μπορεί να είμαστε και η μόνη ένωση με δύο ενωσιακά γήπεδα. Έτσι. Θα υπάρχει βελτίωση σε αυτό το γήπεδο? Πάντα. Όποτε είναι, ήδη αυτή τη χρονιά φτιάξαμε τα αποδυτήρια πάλι όπως ήταν γιατί τα βελτιώσαμε. Και κάθε χρόνο, ας πούμε, υπάρχει και μια μελέτη για κερκίδα. Ναι, αυτό είναι. Ότι έχουμε αποτανθεί στην FIFA, στην UEFA για σκέπαστρο σε αυτό το γήπεδο. Αλλά αυτά είναι, έχουμε το πλάνο, έχουν γίνει ενέργειες, αλλά είναι χρονοβόρα ώστε να πραγματοποιηθούν. Μπορεί όμως να μιλάμε σε 5 ή σε 7 χρόνια και να έχει. Ναι, όπως και όταν ξεκίνησε το 2015 να φτιάξουμε το ενωσιακό, σε 2 χρόνια το είχαμε. Έτσι, δύο μισή χρόνια το καταφέραμε. Και σας λέω και υπήρχε πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Το φαντάζομαι. Κοίτα, να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να πάμε στα πιο ανάλαφρα. Τι εννοώ? Να πάμε στο δεσμό του κυπέλου. Γιατί όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι δημοσιογραφικά, δεν μπορούσα να ταιριάξω στο μυαλό μου το ότι το θεσμός του κυπέλου δεν δίνει τίποτα άλλο πλην ενός τροπαίου. Του κυπέλου του δεκανήσου και των επιμέρους κυπέλων, των ενώσεων. Μου φαινόταν πολύ παράλογο ένας κυπελούχος από 54, 60, 70 ομάδες, ανάλογος και την κάθε ένωση, να μην διεκδικεί τίποτα. Αυτό μετά από την κατάργηση του ερασιτεχνών, που και το ερασιτεχνών μία χρονιά έδωσε άνοδο, τώρα πρόσφατα, και μετά ξανακαταργήθηκε. Ένα χρόνο δεν κατάργησε. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, τώρα είναι μια μεταβατική περίοδος που ο κυπελούχος κάθε ένωσης συμμετέχει στο κύπελο Ελλάδος. Είναι το αγγλικό μοντέλο ότι κάποια ερασιτεχνική ομάδα μπαίνει να αντιμετωπίσει επαγγελματική. Ακόμα δεν έχει φτάσει έτσι να αναζωοποιηθεί γιατί δεν είδαμε κάποια καλή επιτυχία κάποιες ερασιτεχνικές ομάδες ώστε να μπορεί να προχωρήσει. Έτσι όπως γίνεται, θέλει κάποια βελτίωση γιατί ξεκινάνε μόνο οι ερασιτεχνικές ομάδες, μένουν έξω, μένουν 10 και να αντιμετωπίσουν τις επαγγελματικές. Πιστεύω ότι θέλει εκεί μια βελτιώση. Ότι συμμετέχει στο κύπελο Ελλάδος είναι καλό γιατί έχει έσοδα, αλλά πρέπει να προχωρήσει κάποιες φάσεις. Τι έσοδα έχει? Είναι ανάλογα το επαγγελματικό συμβόλαιο που υπογράφει, ανάλογα το συμβόλαιο που υπογράφει με τον τηλεοπτικό σταθμό και ανάλογα τις πόσες φάσεις. Δηλαδή κατ' εκτίμηση τώρα φέτος, ας πούμε, που η ομάδα της ΑΕΡΑ πέρασε έναν γύρο.
Οι αρχικές δεν νομίζω, είναι 3-4 χιλιάρικα. Από τόσο μικρά, ναι. Ναι, μετά ξεκινάνε τα μεγάλα προσένια όταν φτάσουν πέμπτη φάση, όπως είναι τώρα. Μάλιστα με το σωματείο του Άρα ζητήσαμε και έξτρα οικονομική ενίσχυση γιατί οι άνθρωποι ήταν να πάνε στη Χίο και υπήρχε. Διπλό ταξίδι. Το αρμπορικό εισιτήριο ήταν καλοκαίρι κιόλα, ήταν στα ύψη. Εκεί θέλει στο επαγγελματικό κομμάτι, δηλαδή όταν συμμετέχει, μια βελτίωση προς τις κληρώσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνουν πιο σύντομα να αντιμετωπίζουν, πιο πολλές ομάδες να αντιμετωπίζουν τις επαγγελματικές και να μην μειώνονται έτσι δραστικά στην αρχή. Αυτό είναι θέμα ΕΠΟ, πιστεύω θα το δούμε. Δεν χρειάζεται να προφυλάσσουν τόσο πολύ τις επαγγελματικές ομάδες. Ναι, δηλαδή για να φτάσεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα Super League 1, πρέπει να περάσεις 5 γύρους. Δηλαδή, ας πούμε τώρα που μπαίνουν οι μεγάλοι, ναι. Σχεδόν έχουν φύγει όλοι αν έχει μείνει μια ομάδα μόνο. Και πάλι είναι επιτυχία αν έχει μείνει μια ομάδα, νομίζω, αν έχει μείνει η Γάμα Εθνική. Αλλά εκεί τώρα το χρόνο ίσως η Γάμα Εθνική να συμμετέχει και αυτή στο κύπελο χωρίς να είναι ο κυπελούχος ερασιτεχνών. Θα το δούμε στη νέα χρονιά. Θέλει μια βελτίωση στη δεύτερη. Γενικά φάση. Το κύπελο κάθε χρόνο έχει κάποιες αλλαγές. Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Αλλά πιστεύω ότι είναι καλό ότι συμμετέχει στο κύπελο με επαγγελματικές ομάδες. Είναι ένα κίνητρο. Και έχουμε και το Super Cup. Ναι, το Super Cup, Γιώργος Τσοπανάκης όπως έχει ονομαστεί, προσπαθούμε να το διατηρήσουμε για κάθε χρόνο. Απλά πριν κάποια χρόνια, συνήθως όταν ήταν το παίρνει ομάδα Γάμα Εθνικής που γινόταν επαγγελματική και είχε ένα-δύο χρόνια που δεν είχε γίνει. Και πιστεύω τώρα είναι ξεκινάμε με την Κυριακή με τον Ιάλισσο και τον Αέρα, πρωταθλητής και κυπελούχος Δωδεκανήσου να παίξουν για φέτος. Εντάξει, ωραίο μάτς. Ναι, πιστεύω ότι θα είναι ωραίο μάτς και είναι καλό το μάτς που ξεκινάει τη νέα χρονιά που δίνει ναι. Την έναρξη. Είναι άργησε, αλλά αργήσαν όλα. Την ώρα που θα παίζει η εκπομπή, βέβαια θα έχουμε νικητή. Δεν το ξέρουμε εμείς τώρα που κάνουμε τα γυρίσματα κάποιες ώρες πριν, αλλά ναι. Χριστό, κοίταξε. Εμείς σε μάθαμε γιατί σου είπαμε τώρα, εντάξει, είπαμε ότι ήταν να πούμε για τα βαριά πράγματα. Εμείς σε μάθαμε μέσα από τις τάξεις της Ρόβο. Έχουμε πει πολλές φορές πώς έγινε αυτή η μετάβαση το 2013-2014 με την παράταξη και την κατάκτηση της πρωτιάς, ας πούμε, στην Ένωση που είσαι ακόμα. 8 χρόνια μετά έχεις κάποια σχέση με την Ρόδο ακόμα. Βοηθάς λίγο παραπάνω, έχεις μια συμπάθεια, ας πούμε, λίγο σε αυτή την ομάδα ακόμα, δηλαδή περνάς τα απογεύματά σου σκεπτόμενος, ας πούμε, το επόμενο ταξίδι της Ρόδου τώρα που ξαναπήρε τα πάνω της, γιατί τα πήρε τα πάνω της παρά τις αναμπουμπούλες που πέρασε πέρσι, αγωνιστικά είναι ένα level διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια που την είχαμε συνηθίσει. Σε 6 χρόνια ήταν τα 5 συνεχόμενα, σε 7 χρόνια ήταν 5 στο αλφα τοπικό. Είχε κάνει 4 συνεχόμενα, έλειπε για 2 χρόνια, ξανάπεσε, ξανανέβηκε. Δηλαδή είναι ένα άλλο level. Πώς την έχεις αυτή την ομάδα? Τι να πω, είναι κρυφό ότι όλοι ξέρουν ότι ήμουν στη Ρόδο, είμαι Ρόδος καμία, και θα είμαι. Δεν κρύβεται από κανένα και το ξέρω. Θεσμικά με τη θέση που είμαι δεν υπάρχει σωματείο που να μου έχει ζητήσει τη βοήθειά μου για οποιοδήποτε λόγο και να, μην, και να, δω ότι, να το δω. Δεν σε ρώτησα να αδικείς άλλο σωματείο. Δεν αδικείς άλλο σωματείο, κατά γενική ομολογία. Να το δω έτσι. Από εκεί και πέρα, η Ρόδος πάντα ήταν η επιλογή μου οτιδήποτε και όποτε μου ζητηθεί είμαι δίπλα. Θα είμαι δίπλα. Κοίτα, άκου. Την έντεχνη μία απάντηση που είχατε η πολιτική της δεκαετίας του 90 δεν περνάει εύκολα. Η ερώτηση είναι πιο συγκεκριμένη. Ανακατεύεσαι με τη Ρόδο στον ελεύθερό σου χρόνο όταν είσαι ήρεμος τα τελευταία χρόνια? Η ερώτηση είναι αυτή. Δεν είναι αν σου ζητηθεί. Είναι, δηλαδή, προγραμματίζεις πράγματα για τη Ρόδο, είσαι κοντά στην ομάδα όπως ήσουν 20 χρόνια, νομίζω 20. Όπως ήταν, όχι. Αυτό σε ρωτάω. Όπως ήταν,
Τότε ήταν καθημερινότητα, δεν υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια, όποτε, ήταν το 100% ζωή σου, όποτε μου έχει ζητηθεί, είμαι δίπλα και πάντα ήμουν δίπλα σε δύσκολες στιγμές. Δυστυχώς, ή όταν το ποτάμι δεν γυρνούσε πίσω, που σπαθήσαμε να το γυρίσουμε, σε όποια δύσκολη στιγμή δεν έλεγα άστο να κρυφτώ κάτι και να μην ανακατευτώ. Σε κάθε δύσκολη στιγμή της ομάδας ήμουν εκεί. Είτε μόνος μου, είτε με καλέσαν. Η εποχή που διανύει η ομάδα είναι δύσκολη, είναι εύκολη, είναι καλή εποχή. Πώς την αξιολογείς? Πιστεύω ότι είναι άτυχη. Με όλες τις συνθήκες που αυτά που αντιμετώπισε πέρυσι, είτε στην αρχή, όχι άτυχη, και άτυχη και αδικήθηκε και έχει μπερδέψει και από τις επιλογές της και μπορεί να είναι και από τις επιλογές της. Έτσι, πιστεύω ότι τα λεφτά που δαπανηρήθηκαν για το σωματείο της Ρόδου έπρεπε να ήταν, αν όχι πιο στοχευμένα, ψηλά, τουλάχιστον να ήταν ήδη και να ήταν μια δύναμη στο Super League 2. Με αυτό που γίνανε, εκεί πιστεύω ότι η ομάδα δικαιωματικά άνοιγε και δεν ρίχνω. Η τελευταία που φταίει πιστεύω ήταν η διοίκηση. Για πέρυσι, για όλα αυτά. Είχε να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα, πέρασε από συμπληγάδες, αλλά και τα έσοδα δεν ήρθανε, έπρεπε να το προβλέψουμε, να προβλεφθεί και αυτό. Είναι όλα οικονομία, δηλαδή περιμένεις έσοδα, δεν έρχονται, έχεις πρόβλημα. Είναι όλα αυτά. Γιατί θα έρθει και κάποιος άλλος να σου πει, ξέρεις κάτι, και άλλη ομάδα περίμενε έσοδα, δεν ήρθανε, αλλά διατηρήθηκε διαφορετικά. Δεν τα περίμενε έσοδα, ξόδεψε και μεγάλα ποσά για άλλες, σε άλλα μονοπάτια που δεν έφτιαξε. Και δεν μιλάω, μην το πάνε το μυαλό του σε αυτό, μιλάω σε μονοπάτια δικαστηρίων που δικαιώθηκε, αλλά δικαιώθηκε δικαστικά. Οικονομικά όμως ζημιώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Αυτό έγινε κατά την περσινή σεζόν. Πριν ξεκινήσει η σεζόν, αν είδατε, εκτός αυτό που ακολουθούσε από την προηγούμενη με τις κάρτες υγείας, πέρυσι με το πιστοποιητικό. Για ένα απλό χαρτί, ναι. Επειδή έχω ζήσει να φτιάχνω φακέλους τη ΠΑΕ από το 2003 και μετά, σαν ΠΑΕ, ποτέ δεν σε αποβάλανε για ένα χαρτί ότι μια διόρθωση. Σε παίρνουν ένα τηλέφωνο και σου λένε, διόρθωσέ το. Διόρθωσέ το. Δεν ήταν. Υπήρχε συνεννόηση. Δεν είχε, να μην έχει εγκυητική. Αυτό εννοείς ότι βασικές, οι βασικές προϋποθέσεις υπήρχαν. Αλλά δεν μπορεί να είναι μια υπογραφή λάθος για ένα παράγοντα που έχει παραιτηθεί και υπήρχε μέσα να σου λένε σε αποβάλλω. Ναι. Και να τρέχει. Και μετά από ένα χρόνο σου αλλάζουν τον νόμο και εκεί που η άλλη ομάδα ξέψε 100.000 φέτος, όσοι δεν πήραν προσωπικό σήμερα, και καλά το κάνανε. Γιατί δεν είχε, αλλά έπρεπε να ισχύσει από την αρχή. Ξόδεψε δικαστικά 100.000. Ξόδεψε αρκετά από σαν τώρα, δεν σου πω δεν είμαι τέτοιο, αλλά ξόδεψε αρκετά. Εσύ πόσο εκτιμά, δεν σου λέω ότι ξέρει για το σένς. Δηλαδή η εκτίμησή σου είναι σε εκείνο το νούμερο. Ξόδεψε αρκετά για τα δικαστήρια, αλλά μετά αυτό που έγινε τον Ιανουάριο είναι μεγάλη ευθύνη τα πρόστιμα που ήρθαν από εκεί την περίοδο. Ότι έπρεπε να πληρωθούν τον Ιανουάριο χωρίς έσοδα, χωρίς τίποτα, έπρεπε να πληρωθούν για να κάνει μεταγραφές. Δεν κατάφερε η ομάδα να κάνει μεταγραφές. Ναι. Αποχωρήσαν κάποιοι παίχτες. Ναι, ναι, ναι. Που για μένα, για τα λεφτά που είχαν πάρει, έτσι, μπορεί να μην ήταν η συμφωνία, αλλά ήταν κακή διαχείριση επικοινωνίας με τους παίχτες, να μείνεις και με λιγότερους. Ενώ μπορούσε να γίνει μια άλλη διαδικασία και να μείνει η ομάδα, όπως δεν ήταν πρώτη φορά που πέρασε ρόδο στις οικονομικές δυσκολίες, ώστε και να μείνει στο τέλος με 11 ποδοσφαιριστές. Εκεί ήταν, εντάξει, την κρεμάσανε πολύ. Καταλαβαίνω τι λες, ναι. Το προσπάθω να το πω σε γίνεται. Όχι, όχι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι γιατί το ζήσαμε. Και τώρα επειδή είμαστε και με πιο καθαρό μυαλό, βλέπουμε και τι συνέβη. Μπορείς να μην δεις τι συνέβη. Βεβαίως. Ναι. Οπότε είναι μια καλή περίοδος για την ομάδα της Ρόδου. Πιστεύεις? Σε αυτό θα φανεί, για την κατηγορία που παίζει, πιστεύω ότι είναι αδικήτρια. Στην κατηγορία που παίζει. Τώρα, αν καταφέρεις, στο ποδόσφαιρο είναι πολλά που πρέπει να βγουν στον αγωνιστικό χώρο για να κερδίσει αγωνιστικά, έτσι. Για να κερδίσει την κατηγορία και θα δούμε
θα είναι, τώρα πάμε για να θα γίνουν έξι ομίλοι. Ο πρόεδρος κάνει την τεράστια, έχω εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρει. Η προκήρυξη λέει για τέσσερις ομίλους. Ναι. Αλλά με αυτές τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Δεν μπορεί να ξεκινάς με 18 ομάδες. 18 ομάδες. Δεν γίνεται. Και να κάνεις. Γιατί επειδή έτυχε και μου στο τελευταίο συμβούλιο της ΕΠΟ κάποιοι που λέγανε θα παίζουμε Κυριακή Τετάρτη να μείνουν όπως είναι. Δεν λέω καθόλου τα νησιά όμως. Δεν να παίρνουν το λεωφορείο, το πούλμα, πρέπει να τα κινούνται. Αεροπλάνα δεν προλάβουν να έρθουν, θα ξαναφύγουν. Για κάθε μετακίνηση πρέπει να υπάρχει κάποιο που να κόβει λεφτά. Σε μια κατηγορία που δεν υπάρχουν έσοδα, έτσι. Ναι. Πρέπει να το, πιστεύω ότι θα το καταλάβει η διοίκηση της ΕΠΟ σε αυτό το κομμάτι και να πάει την επόμενη. Πότε θα έχουμε απάντηση γι' αυτό? Σύντομα πιστεύω. Για, πόσο σύντομα? Βδομάδα? Εντός δεκαημέρου το πολύ θα έχει και η όμιλη, ναι, και η κλήρωση. Πότε βλέπεις να ξεκινάει? 13 νομίζω, 12-13 κάπου εκεί. Αυτό σου σύντομα. Έτσι είναι. Σύντομα από τώρα που μιλάμε, έτσι, σύντομα, ναι, έτσι είναι το πλάνο. Έχει πάει όσο δεν πάει. Το, έτσι είναι το πλάνο. Δηλαδή πριν κάτσουν, έχει διακοπές για Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Ναι, δεν έχει, είναι Χριστούγεννα που να είναι, έτσι. Το επαγγελματικό, η Super League που και αυτή θα είναι, θα παίζει, αλλά άλλο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και άλλο το ραστιχνικό. Ναι. Και τα χρήματα που παίρνει ο ποδοσφαιριστής είναι διαφορετικά. Ναι, μα δεν μπορεί να το βάλει μέσα στις γιορτές να ταξιδεύει. Δεν έχει δίκιο, ναι. Άρα, Χριστό, η Ρόδος ή η Ένωση, σαν δουλειά, ξυπνάς το πρωί, πώς θα τα ζήγησες? Πρόσεξε. Δεν θα σου πω ποιο προτιμάς. Ποιο προτιμάς σαν... είναι βάρβαρο, εντάξει. Σαν πρόσεξε, μην χρησιμοποιείς μια λέξη δουλειά, δεν είναι καμία σχέση με δουλειά, είναι με τι ασχολείσαι. Ναι, με τι ασχολείσαι, ξυπνάς το πρωί, είναι, δεν είναι εργασία μου, ναι, ξυπνάς το πρωί, είναι... έχεις να ασχοληθείς 10 ώρες με κάτι. Έχεις μια δουλειά να κάνεις. Υπ' αυτή την έννοια, όχι με στον εργασία, έχεις μια δουλειά. Τι από τα δύο? Ξυπνάς, πάει 8.30, 9, αργότερα, σηκώνεσαι, πίνεις τον καφέ μια περίοδο και ξεκινάς. Η περίοδος της ζωής ήταν δύσκολη. Πώς να σου πω, αλλά. Το έχουμε καταλάβει. Δεν ήταν εύκολη. Δηλαδή πρέπει να μου πεις ποιο εξάμεινο ήταν εύκολο. Να μου πεις και σε εκείνο το εξάμεινο ήταν πολύ ωραία. Είχε άλλες ιδιαιτερότητες. Η ενασχόληση με την Ένωση είχε άλλες. Πώς να σου πω. Εγώ στην ενασχόληση με την Ένωση το μόνο που ποτέ δεν την έχω δει σαν θέση εξουσίας οτιδήποτε. Είμαι, επειδή έχω περάσει, είμαι δίπλα στους παράγοντες. Βλέπω τον παράγοντα και καταλαβαίνω το πρόβλημά του. Ναι. Έχουμε κάνει λάθη, δεν είναι, αλλά βλέπεις και θέλεις να βοηθήσεις. Η περίοδος της Ρόδου ήταν σωματιακά, ήθελε να φτάσει ψηλά την ομάδα. Τώρα το βλέπεις και λες, τότε αν προσπαθούσαμε έτσι θα μπορούσαμε να καταφέρουμε. Αλλά μπορώ να σου πω τι έγινε το 2001 με τη Ρόδο ή το 2003 άμεσα ακριβώς και με λεπτομέρεια. Το τι κάναμε πριν ένα μήνα δεν μπορεί να χρειαστούν σημειώσεις για να σου πω τι. Άρα έχει χαραχτεί. Ό,τι έχει κάνει με τη Ρόδο έχει χαραχτεί. Μπορεί να χρειαστούν σημειώσεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Εκεί είναι, έχουν χαραχτεί όλες τις στιγμές. Το είπες όλο, ναι. Στο μυαλό. Όλα τα γήπεδα, όλα, ναι. Σαν να, έρχεται στο μυαλό σου σαν να ήταν χτες. Δεν υπάρχει. Ήταν τόσο έντονα όλα. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, άκου, θα πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα πούμε 5 πράγματα για την Ένωση που δεν τα έχουμε πει μέχρι στιγμής. Πάμε και ερχόμαστε.
Να πω και εγώ σε αυτό το σημείο τώρα ότι όταν είχαμε το 2014 αναλάβαμε την ευθύνη για τη διοίκηση της Ένωσης, ψάξαμε ασφαλιστικές εταιρείες, διάφορα αυτά προγράμματα για τους ποδοσφαιριστές. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα ήταν οι σοβαροί τραυματισμοί. Δεν μας ικανοποίησαν όλα αυτά που... Γιατί και οι εταιρείες θέλουν να κερδίσουν, έτσι, αυτό που θέλαν. Λογικό. Αλλά ο στόχος μας ήταν πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Γιατί όταν τραυματίζεται, ο πρόεδρος πρέπει να γίνει ασφαλιστικός φορέας, πρέπει να καλύψει διάφορα έξοδα. Και από, πιστεύω από το 2015-2016 και μετά, η Ένωση είναι δίπλα σε όποιον έχει κάνει σοβαρή χειρουργική επέμβαση, κάνοντας σωστά τη διαδικασία. Τους βοηθάμε ώστε να παίρνουν ένα ανάλογο επίδομα, μια ανάλογη βοήθεια από την ΕΠΟ. Και όσοι ποδοσφαιριστές έχουν μπει σε αυτό το στάδιο και έρθουν σε εμάς, όλα έχουν εγκριθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και μέχρι και σήμερα, πριν κάποιες μέρες, πάλι ήρθαν οι ενισχύσεις και πάνε απευθείας στους ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει κάποιο χειρουργείο, κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Ήταν κάτι που το θέλαμε από την αρχή και συνεχίζουμε και θα είμαστε δίπλα σε όποιον πάθει κάτι. Μακριά να ευχόμαστε να μην υπάρχει, αλλά όταν υπάρχει κάτι, έχουμε ενημερώσει και τους παράγοντες ποια διαδικασία είναι, πρέπει να γίνει, αλλά και αν έχει πρόβλημα, η Ένωση σε συνεργασία με τα σωματεία τα φτιάχνει όπως πρέπει και παίρνουν την ανάλογη αποζημίωση οι ποδοσφαιριστές. Η Ένωση έχει τρεις υπαλλήλους. Μία είναι με απασχόλει, δύο και ένα. Λειτουργεί ιδιαίτερα υποδειγματικά μόνο με τρεις υπαλλήλους. Δεν κρίνει. Θα περίμενε κανείς με τέτοια λειτουργία, με δύο νοσιακά, με γραμματιακή υποστήριξη να είναι περισσότεροι άνθρωποι. Πιστεύω ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης για τα σωματεία και το επίπεδο των υπαλλήλων σε μεγάλο βαθμό είναι υψηλό επίπεδο και οι υπηρεσίες προσφέρει. Αυτό κρίνω κι εγώ, αλλά. Ξεκάθαρα, εγώ το λέω ξεκάθαρα και αν έστω και κάποιο δεν κρύβομαι να πω μισόλογα, είναι υψηλό επίπεδο υπηρεσίες που προσφέρουμε, το προσωπικό που προσφέρει στα σωματεία. Αυτό κρίνω και εγώ, ναι. Δηλαδή έχει μια πολύ ομαλή λειτουργία. Έχουν εκπαιδευτεί, είναι σε γνώσεις, σε προσφορά, σε εξυπηρέτηση. Ναι. Και στις αλλαγές που κάνει η ΕΠΟ, είτε με τα δελτία, είτε τώρα με τα παράβολα, προσαρμόζονται γρήγορα και άμεσα και το μεταφέρουν και στα σωματεία όσο γίνεται, είτε εξυπηρετούν οι ίδιοι, είτε τα μεταφέρουν προς τα σωματεία, πώς πρέπει να γίνει πολύ σωστά η διαδικασία. Και έχουμε και πολλούς ανθρώπους που περνάνε από την Ένωση, δηλαδή ομάδες, τα εφηβικά, τα παιδικά, όσοι προπονούνται στα δύο γήπεδα, στα ενωσιακά, είναι πολλοί κόσμος. Έχει μεγάλο όγκο. Μεγάλο όγκο εργασίας και τώρα πάλι, ειδικά αυτή η εβδομάδα, θα είναι πολύ δύσκολη. Για όσους μας ακούνε, 31 του μηνός τελειώνουν μεταγραφές. Δεν υπάρχει περίπτωση παράτασης. Σίγουρα. Ναι, γι' αυτό πρέπει να φροντίσουν. Λύγει το ζήτημα, γιατί πάντα λες, εντάξει, ναι, θα δοθεί μια παράταση. Το λέω ξεκάθαρα για να προλάβουν. Θα είναι δύσκολη εβδομάδα, γιατί με όλα αυτά έχουν μείνει πολλές μεταγραφές πίσω. Γι' αυτό καλούν τα σωματεία όσο γίνεται γρηγορότερα να τα φέρουν και να έχουν την ανάλογη εξυπηρέτηση. Και ο φόρτος εργασίας θα είναι μεγάλος. Άρα Παρασκευή, 2 το μεσημέρι, λήγουν όλα. 31 νομίζω είναι Δευτέρα. Δευτέρα. 2 το μεσημέρι, τέλος. Όχι, το βράδυ είναι, αλλά εντάξει, όσο είναι ανοιχτή η Ένωση, αν ήταν 2 θα προλαβαίναμε. Το θέμα είναι ότι αυτή η εβδομάδα για να εξυπηρετήσουν τα σωματεία θα μείνουν πολύ περισσότερες ώρες ανοιχτά η Ένωση. Για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε έτσι. Μια εβδομάδα είναι, θα περάσω. Αυτό είναι. Μετά θα βλέπουμε μπάλα ήρεμα. Εντάξει, είναι για το προσωπικό είναι έτσι. Χρήστο, βλέπεις ποδόσφαιρο στα τοπικά, δηλαδή πηγαίνεις Α, Β, Γ, βλέπεις μπαλίτσα. Πάντα ήταν. Είμαστε. Και φυσικά, όχι. Βλέπεις δηλαδή, είσαι ποδοσφαιρικός τύπος ακόμα. Δεν. Κάνεις 90 λεπτή οπτική. Πηγαίνεις, βλέπεις αγώνες. Πάντα. Τι είναι αυτό. Αυτό μας αρέσει. Αυτό είναι η ψυχαγωγία μας. Γι' αυτό είμαστε ακόμα. Ασχολούμαστε με όλα αυτά. Το γάμα τοπικό φέτος έχει πολύ λίγες ομάδες, έτσι. Κοίτα, με τις δεύτερες ομάδες είναι 11 ομάδες. Είναι λίγες. Για έναν όμιλο δεν είναι λίγες για το πώς είναι. Γιατί αν ήταν παραπάνω θα το κάνουμε σε 2 και σε 3 ομίλους. Θα κατέβουν και οι 11, δηλαδή φέτος θα κατέβουν. 11 έχουν δηλώσει συμμετοχή. Έχει άλλες 4 που δεν δηλώσαν. Οι 11 έχουν δηλώσει συμμετοχή. Τώρα. Θα κατέβουν και οι 11.
Εντάξει, έτσι πιστεύω. Δεν μπορώ να πω να ομάδες, αλλά όλοι λειτουργούν για να κατέβουν αυτές οι ομάδες. Είναι και ο θεσμός των δεύτερων ομάδων πρώτη χρονιά για τα αεραστεχνικά σωματεία να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Και πιστεύω ότι εντάξει, του χρόνου θα είναι περισσότερες. Γιατί είχαμε κάνει δύο ομίλους στην Α, δύο συν μία στα νησιά η Β κατηγορία. Οπότε στην περίοδο του COVID είχαμε δύο πρωταθλήματα που δεν υποβιβάστηκε κανένας. Οπότε για να συνοψίσουμε, του χρόνου θα έχουμε μία. Ένα άλλο στην Α. Ναι. Δύο. Πόσοι θα πέσουν φέτος? Έξι ομάδες. Έξι ομάδες. Μπορεί να είναι δύο και δύο σίγουρα από κάθε όμιλο και οι άλλες δύο θα είναι με τα play out. Ναι. Α. Ωραία. Μπορεί να είναι 4-2 κατά αυτό. Ναι, κατάλαβα. Και στο Β' τοπικό, οι δύο όμιλοι είναι ένα των νησιών, τι θα γίνει? Θα παραμείνει. Ναι, παραμείνει. Παραμείνει για οικονομικούς λόγους, αλλά θα μειωθούν οι ομάδες. Το 12 θα είναι, όχι. Το 12 ομάδων. Ωραία. Οπότε θα ενισχυθεί και το γάμο με αυτόν τον τρόπο. Ναι, θα είναι περισσότερες ομάδες. Τώρα εξαρτάται πόσο μας είναι, θα είναι ένα ή σε δύο κατηγορίες. Το θέμα είναι η γάμα κατηγορία. Επειδή το ακούμε, διατηρείται για τις ομάδες που δεν θέλουν να ξοδέψουν εκτός του ρυθμού τους. Ναι. Θέλουν απλά να υπάρχουν. Να υπάρχουν. Να αυτό που θέλουν να ξοδέψει την ομάδα. Γιατί έχω τεχνικές ηγέσεις να την καταργήσουν, να παίξουν όλοι β' κτλ. Υπάρχουν σωματεία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν τέσσερα τοπικά σε πολλές ενώσεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Υπάρχει Α2 με λιγότερες ομάδες. Ναι, με λιγότερες ομάδες. Το κάνουν. Εμείς έχουμε τα νησιά. Γιατί δέχομαι και από τα νησιά εισηγήσεις να μπουν με τις ομάδες της Ρόδου. Το οικονομικό δεν το επιτρέπει. Δεν αντέχουν τα σωματεία πλην της Α. Το ταξίδι. Πάνω από μία άτιμη μεταβία δύο μετακινήσεις. Είναι ξεκάθαρο. Το ζούμε. Κάποιοι λένε, έλα, άμα δεν έχουν μια μετακίνηση. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, ναι. Δεν είναι έτσι. Ελάτε στη θέση του πρόεδρου, του υπεύθυνου που έχει τη διαχείριση της ομάδος, που πρέπει να φύγει. Ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είναι ένας μισθωτός ή ένας μικροεπιτηδευματίας που δεν μπορεί να διαθέσει 20, 10, 15 χιλιάδες ευρώ. Και ό,τι διαθέτει είναι εις βάρος της οικογένειάς του, εις βάρος. Πολλά πράγματα που δεν τα λένε. Την ώρα που θα του πεις ότι είναι 2.000 το ταξίδι, δεν τα λένε. Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Δεν είναι τόσο απλό, με τόσο ελαφρότητα να λέμε. Αν δεν μπορεί ένα σωματείο, αν δεν μπορεί, όχι, θα πρέπει να πάμε εκεί που μπορούν, στα επίπεδα που μπορούν και προσωπικά όσο ασχολούμαι και έχω την ευθύνη αυτής της Επιτροπής θα είναι με αυτά τα κριτήρια. Ναι. Δεν έχει σωστό λάθος, το κάνει σωστά. Είναι τι επιλογές κάνει στο ποδόσφαιρο. Σε αυτό το επίπεδο, γιατί και ο διαχωρισμός μου λέγανε για την Α κατηγορία να είναι έτσι. Λέω, δεν υπάρχει σωστό λάθος, παιδιά. Μπορούσε να υπάρχουν μέχρι κάποιες εισηγήσεις πώς να είναι. Ο διαχωρισμός των ομάδων των νησιών. Πρέπει το σύνολο να βλέπουμε. Πάντα θα υπάρχει μία ομάδα. Το σύνολο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει οικονομικά. Φέτος έχουμε μία χρονιά που δεν υπάρχει μεγάλο φαβορί, δεν υπάρχει πολυπρωταθλήτρια ομάδα στο Α τοπικό, δεν υπάρχει προπονητής μέχρι στιγμής που να έχει κατακτήσει πολλά πρωταθλήματα, όπως ήταν ο κύριος Σταύρου μέχρι πέρσι, ο Σάββας Ορφανίδης μέχρι πρόπερσι, δεν υπάρχουν αυτοί. Και έχουμε μία παρθένα αγορά. Τι αξιολογείς ότι θα γίνει φέτος? Αυτοί είναι δημοσιογραφικές απόψεις. Ναι. Εμάς σαν ένωση πάντα δεν υπάρχει ούτε τι κάποιος που να έχει πάρει πολλά. Για εμάς όλοι και πέρσι και με όλους ποιος μας ήταν, ξεκινούσαν με το ίδιο. Όχι, ποδοσφαιρικά εσύ τη βλέπεις φέτος. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά. Μου είπες ότι κοιτάς ποδοσφαιρό. Δεν είναι όλα χαρτιά. Δεν είναι να κάνω πρόβλεψη ποιος θα πάρει το φαντάχνο. Αυτό θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο. Εμάς η θέση μας είναι να διασφαλίσουμε και αυτό κάνουμε κάθε χρόνο ότι αυτό που θα βγει θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο πρωταθλητής παίζει μπαράζ. Με τα λιγότερα λάθη. Και φέτος. Ναι, πάντα παίζει μπαράζ. Με το ίδιο με πέρσι, με το ίδιο μοντέλο. Ναι, με το ίδιο μοντέλο. Ανεβαίνουν τρεις ομάδες. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι τη μάχη έχει δοθεί από το 2014 που αναλάβαμε μέχρι σε αυτό που έγινε. Το 2014 από το αθλητής μας έπαιζε με την Αθήνα. Ναι. Έπαιζε με ομάδες που ήμασταν τα δικά μας. Ο Ιάλισος δεν είχε ανέβει μια χρονιά. Λοιπόν, με μάχες του Παναγιώτη Διακοφώτη πάνω στην ΕΠΟ άλλαξε. Δεν μπορεί να μας βάζει τα πρωταθλήματα στα νησιά. Και όταν είναι τα μπαράζα μας είχαν με δυσκολότερες ομάδες, πήγαμε για δύο χρόνια μετά που ήταν ένα λάξ με μια ομάδα από νησιά που θα παίζαμε τον όμιλο νησιών,
Ήταν πέντε, ήταν όμιλος τεσσάρων και μία ομάδα θα έπαιζε με Αθήνα, θα έβγαινε κάθε χρόνο. Το καταφέραμε. Άλλαξε το σύστημα μετά και πιστεύω ότι ανέβαινε απευθείας, τώρα ξανά πάλι. Αυτό πιστεύω είναι πιο δίκαιο και έτσι όπως είναι οι αντίπαλοι, ο δικός μας παρτίζει, αν είναι σοβαρός, το επίπεδο, δεν του ποδοσφαίρου, πρόβλημα, ναι. Το επίπεδο του ποδοσφαίρου που έχουμε στα Δωδεκάνησα, μπορεί να διεκδικεί και να ανεβαίνει γάμα εθνική ο πρωταθλητής Δωδεκανήσου. Ναι, και εγώ έτσι πούμε. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά που μιλήσαμε μαζί. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 6 μέρες από σήμερα με την έναρξη των πρωταθλημάτων και μετά με το κύπελο. Έχουμε πολύ ωραίο χειμώνα, αν και άργησε να ξεκινήσει, και σιγά σιγά να μπαίνουμε και στις επαγγελματικές κατηγορίες. Και εγώ ευχαριστώ και όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου χαίρονται που θα μπουν στα, εκεί που τους αρέσει, στους αγωνιστικούς χώρους, στο γήπεδο, ποδοσφαιριστές, οι παράγοντες και οι φιλάθλοι να απολαύσουν. Νομίζω παραπήγει φέτος. Ναι. Να απολαύσουν αυτό που θέλουν. Παραπάνε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ακόμα ένα τέτα τέτ. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Thank you.